Μάσιμε, εμείς οι γονείς πόσο ενημερωμένοι είμαστε για την ομιλία των παιδιών μας, για τα στάδια τα αναπτυξιακά και πώς αυτά σχετίζονται με τα αντίστοιχα στάδια ανάπτυξης του λόγου? Θεωρώ ότι πλέον οι γονείς είναι αρκετά ενημερωμένοι στο κομμάτι αυτό. Τώρα, κατά πόσο η πληροφορία που έχει ο κάθε γονιός είναι η σωστή ή η σύγκριση που κάνει κάθε φορά στο μυαλό του είναι η σωστή, εκεί έχω περισσότερους συνδυασμούς. Γιατί είναι ένα μεγάλο debate αυτό μεταξύ των γονιών, ναι, σε σχέση με και με το πότε θα ξεκινήσει το παιδί να μιλάει και με το πότε θα ξεκινήσει να μιλάει καθαρά και τι μπορεί να φταίει για το ότι το παιδί δεν μιλάει καθαρά. Και σύγκριση και μεταξύ σε δύο αδέλφια και σε παιδιά του ίδιου περιβάλλοντος και της γειτονιάς και του σχολείου. Και είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας άγχος, θέλω να σου πω, από πλευρά, μάλλον στους γονείς, για το λόγο των παιδιών. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Πολλές φορές η σύγκριση βοηθάει, αλλά συνήθως βοηθάει όταν συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Ναι. Παιδιά κοντινής ηλικίας, παιδιά ίδιου φύλου, παιδιά ίδιου περιβάλλοντος. Δηλαδή, μπορεί να συγκρίνουμε ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα χωριό της Κρήτης με ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στο Λονδίνο, ας πούμε, ή στο Παρίσι. Αυτό είναι λίγο διαφορετικά. Έχει να κάνει με τα ερεθίσματα που εισπράττει. Σίγουρα, έχει να κάνει με τα ερεθίσματα. Η οικογένεια η μία με την άλλη διαφέρει. Η γλώσσα η μία με την άλλη διαφέρει. Mm-hmm. Το φύλο, όπως είπαμε, ή το τι περιμένουμε να δούμε σε κάθε ηλικία, ή η σειρά του παιδιού μέσα στην οικογένεια. Είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο, είναι το τρίτο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι διαφέρουν. Αμάν όλα θα τα πούμε. Ναι. Κάτσε, γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες εδώ. Η ομιλία είναι κάτι που κατακτάται φυσικά και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πολλά πράγματα, αφού ούτως ή άλλως, παιδί μου, ένα παιδί θα μιλήσει. Γι' αυτό είμαστε γεννημένοι άνθρωποι, εκτός και αν υπάρχει κάποιο άλλο ανατομικό ζήτημα. Ουσιαστικά ναι, θα αναπτυχθεί μόνη της. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα παιδί το οποίο οι γονείς του είναι Άγγλοι, ας πούμε. Ναι. Και το μεγαλώσουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, θα μάθει να μιλάει τα ελληνικά. Δεν έχει σημασία το τι DNA έχει ή το από πού προέρχεται. Από εκεί και μετά όμως έχει να κάνει με το σε ποια οικογένεια όπως θα μεγαλώσει, με τι ερεθίσματα, σε τι περιβάλλον. Και εκεί αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις. Το πόσο εμπλουτισμένο θα είναι το λεξιλόγιο ενός παιδιού ή το πόσο καλά θα προχωρήσει όλο αυτό, έχει να κάνει με τι ερεθίσματα έχει πάρει μέσα στην οικογένεια. Θα μιλήσουμε για όλα, για τα πιο σημαντικά που επηρεάζουν, αλλά επειδή ειδικεύεσαι στην σχέση του λόγου, της ομιλίας και στο κομμάτι που αφορά στην διατροφή, θέλω να εστιάσουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν το πολύ γνωρίζουμε εμείς οι γονείς. Πώς μπορεί η τροφή και η διατροφή, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου? Επί της ουσίας, η σύνδεση είναι λίγο άτυπη, αλλά βλέπουμε καθαρά κλινικά ότι υπάρχει. Yeah. Δηλαδή, ένα παιδί πρώτα θα ξεκινάει να τρώει το φαγητό του και μετά θα ξεκινάει να αναπτύσσει την ομιλία του. Καθαρά χρονικά, yeah, στα αναπτυξιακά στάδια. Πολύ έτσι γενικά, μέχρι την ηλικία του ενός έτους, τον πρώτο χρόνο ζωής, το παιδί έχει ολοκληρώσει τα πιο βασικά στάδια της ανάπτυξης της σύντησης. Δηλαδή, έχει περάσει από το γάλα, στις αλεσμένες τροφές και στα στερεά φαγητά. Θεωρητικά, περίμενε δύο λεπτά. Θεωρητικά, ναι. Και πρακτικά. Γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν το κάνουμε. Που το παιδί έχει κλείσει χρόνο και 1,5 και 2 και 2,5 και το αλεσμένο παραμένει στη διατροφή του. Ναι. Αυτό έχει κάποια επίπτωση στην ανάπτυξή του και στα αναπτυξιακά στάδια του? Ναι, αυτό βλέπουμε κλινικά, ότι υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει ολοκληρώσει τα στάδια της σύντησης τον πρώτο χρόνο θα προχωρήσει πιο εύκολα στο να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα. Ναι. Οι πρώτες λέξεις ξέρουμε όλοι ότι ξεκινάνε τον πρώτο χρόνο και μετά. Mm-hmm. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει τα στάδια της σύντησης σωστά, βλέπουμε άτυπα ακόμα ότι θα δυσκολευτεί να προχωρήσει στα επόμενα. Είναι στην ουσία μια αλυσίδα που αν δεν κάνει τα βήματα σωστά, δεν θα περάσει στα επόμενα. Κάπως έτσι πηγαίνει. Αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση του εγκεφάλου ή έχει να κάνει με πολύ πρακτικά πράγματα, πόσο έχει εξασκηθεί, ας πούμε, το στόμα του παιδιού? Λέω τώρα, αυτές είναι δικές μου ερωτήσεις που δεν ξέρω αν έχουν κάποια βάση. Όχι, είναι σωστό αυτό. Και τα δύο στην ουσία ευθύνονται. Και καθαρά στοματοκινητικά, μυολειτουργικά, το να μπορεί το στόμα να προχωρήσει στην άρθρωση. Mm-hmm. Ναι, λειτουργούν οι ίδιοι μύες, διαφέρουν όμως οι περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται και διαφέρουν και η ακρίβεια των κινήσεων, οι δυνάμεις που ασκούνται, ναι, για την κατάποση και οι δυνάμεις που ασκούνται για την άρθρωση. Οπότε, γενικά η κατάποση είναι κάτι πιο
απλό, ας το πούμε, από άποψη δυνάμεων. Η άρθρωση όμως είναι κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε όταν προσπαθούμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα. Πόσο διαφορετικό είναι να προφέρουμε κάποια φωνήματα που δεν υπάρχουν στα ελληνικά. Ναι. Εκεί λοιπόν, παρόλο που είμαστε άψογοι ομιλητές στα ελληνικά, μπορεί να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ρώσικα ή γερμανικά, που είναι δύσκολες γλώσσες, και να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει εκπαιδευτεί και ο εγκέφαλος, αλλά και καθαρά στοματοκινητικά. Όλη αυτή η ανάπτυξη δεν έχει γίνει για να μπορέσουμε να το κάνουμε με επιτυχία. Θέλω να μου πεις, μιας και αναφερθήκαμε στο κομμάτι της διατροφής, μέχρι να κλείσει το πρώτο έτος ηλικίας του παιδιού, ποια στάδια πρέπει να έχουμε αφήσει πίσω μας? Λοιπόν, το πρώτο έτος. Αυτό που πρέπει να κάνει το παιδί, συνήθως στους 4 με 6 μήνες, φεύγει από το γάλα και πηγαίνει στις αλεσμένες τροφές. Mm-hmm. Είτε θυλάζει το παιδί είτε όχι, ναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση από μόνο του. Αλλά συνήθως εκεί στους 4 με 6 μήνες, συνδυαστικά με κάποια άλλα στάδια ανάπτυξης, όπως το πότε θα καθίσει το παιδί, ναι, και το πότε θα στηρίξει το κεφάλι του, που είναι σημαντικά κριτήρια για να ξεκινήσει τις κρέμες. Όπως επίσης και η αναζήτηση του χώρου, να μπορεί να κοιτάζει και να συνεργάζεται με τη μητέρα του ή τους γονείς του γενικότερα. Όλα αυτά είναι σημάδια που μας δείχνουν ότι το παιδί είναι έτοιμο να περάσει στις κρέμες. Αυτό γίνεται στους 6 μήνες. Μέχρι τότε όμως έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα γενικότερα στην ανάπτυξη του παιδιού. Διατηρεί την βλεμματική επαφή, αναγνωρίζει τους γονείς του, μπορεί να ακούσει ήχους και να γυρίσει προς τα εκεί, κρατάει πράγματα, φέρνει πράγματα στο στόμα. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά από μόνα τους είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά όλα μαζί βοηθάνε στην ανάπτυξη του παιδιού και ως προς το λόγο και την κατανόηση, αλλά και ως προς τη σύντησή του. Γιατί αργότερα όλα αυτά μπορεί να τα κάνει κάτι, ναι. Δηλαδή όπως θα πιάσει το πανάκι, ας πούμε, που θα βάλει στο στόμα του για να το μασίσει, γιατί αρχίζουν να βγαίνουν τα δόντια του, έτσι θα πιάσει αργότερα και το κουτάλι ή το πιρούνι. Αφήνουμε τα παιδιά, όταν μπουν πια στην φάση αυτή που τρώνε αλεσμένα, τα αφήνουμε να φάνε μόνα τους? Είναι σημαντική, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό για τα ίδια? Χέρι, στην στόμα. Αρχή, ναι, είναι καλό να κάνει αυτή την κίνηση. Δεν θα το κάνει με επιτυχία γιατί είναι αρκετά μικρό. Αλλά το να μπει στη διαδικασία να λερωθεί και να νιώσει την υφή στα χέρια του ή να νιώσει την υφή στο πρόσωπό του, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί αναπτύσσονται πάρα πολλές λειτουργίες εκείνη την περίοδο. Η οσμή, η γεύση, η αφή. Που σχετίζονται γενικότερα με την ανάπτυξη. Που σχετίζονται γενικότερα με την ανάπτυξη, ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν θα φοβάται αργότερα να λερωθεί στις λάσπες ή δεν θα φοβάται αν νιώσει μια περίεργη υφή στα χέρια του. Αν είναι εξοικειωμένο ήδη. Ναι. Είναι μια φυσική διαδικασία. Πρέπει να την αφήσουμε. Αν σκεφτούμε ότι η θέση μας, okay, δεν είναι μέσα σε ένα σαλόνι και σε ένα σπίτι πεντακάθαρο, αλλά είναι έξω στη φύση, δεν πρέπει να φοβόμαστε να έχουμε επαφή με διαφορετικές υφές. Να νιώθουμε άνετα. Εάν εμείς παρατείνουμε τη χορήγηση αλεσμένων τροφών στο παιδί μας και δεν φύγουμε από αυτό, αλλά παραλείψουμε τα κομματάκια και τα πιο μεγάλα κομμάτια και το αφήσουμε για καιρό, γιατί φοβόμαστε να μην πνιγεί, βρε παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό τι συνέπεια μπορεί να έχει? Αυτό σίγουρα θα το κρατήσει πίσω, όπως είπαμε, στην υπόλοιπη του ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα θα δυσκολέψει και την οικογένεια. Δηλαδή, μια μητέρα η οποία πρέπει να βγει έξω μια βόλτα με ένα παιδί που έχει περάσει τον ένα χρόνο ζωής, που μπορεί πλέον να περπατάει, έχει αρχίσει να μιλάει και πρέπει πάντα να κουβαλάει μαζί της ένα λεσμένο φαγητό ή πρέπει κάπου να ψάξει να λέσει το φαγητό του παιδιού γιατί τρώει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ναι, πολλές φορές όμως η μαμά θα σου πει καλύτερα, θα το ταΐσω εγώ σε δύο λεπτά, θα το έχω μπουκώσει να το φάει, να τελειώνουμε. Ναι. Σε εκείνη την ηλικία θα μπορούσε να το κάνει μόνο του το παιδί. Δηλαδή, θα μπορούσε να τρώει μόνο του. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα μόνο του. Θα μπορούσε να ζητάει και να ανοίξει η μαμά, ας πούμε, ένα σακουλάκι με μπισκότα και να φάει. Ή να του πάρει μία τυρόπιτα από τον δρόμο. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή και του παιδιού αλλά και της οικογένειας. Συζητάμε για μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. Ναι, και στην ουσία στον χρόνο. Θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Τα αλεσμένα πότε τα βγάζουμε από τη ζωή μας? Αυτό υπάρχουν διάφορες φιλοσοφίες. Η πιο γενικευμένη και η πιο ασφαλής εισαγωγικά είναι ότι ξεκινάνε από τους 4 με 6 μήνες την εισαγωγή και μέχρι τους 7 με 8 μήνες περίπου. Είναι σύντομη φάση της ζωής μας αυτή. Πολλά παιδιά δεν την περνάνε καθόλου. Άλλα παιδιά την περνάνε για μισό μήνα ή ένα μήνα. Υπάρχουν άλλες φιλοσοφίες οι οποίες λένε ότι δεν δίνεις καθόλου αλεσμένα, γιατί δεν είμαστε σχεδιασμένοι για αλεσμένα φαγητά ή παλαιότερα, ας πούμε, δεν υπήρχε τεχνολογία για να λες ένα φαγητό, οπότε προχωράς αμέσως στο στερεό. Ναι. Πολυτοποιημένο με το πιρούνι τουλάχιστον όμως. Ναι, θα λείπουν τα δόντια. Το ακόμη πιο extreme, ότι του βράζεις, ας πούμε, ένα λαχανικό, ένα φρούτο και το δίνεις και σιγά σιγά το γλύφει, το λιώνει και το τρώει.
Ο καθένας κρατάει ό,τι νομίζει και ό,τι μπορεί να του ταιριάξει περισσότερο. Και αλλά σίγουρα με τον παιδίατρο πάντα. Ναι, ναι, ο παιδίατρος, ας πούμε, εγώ αυτό που συστήνω είναι ότι ένας παιδίατρος μπορεί να οδηγήσει, να βοηθήσει τους γονείς στο να προστατευτούν από αλλεργίες, στο να προστατευτούν από λοιμώξεις, δηλαδή στο πώς θα μεταχειρίζονται τα φαγητά, ποια φαγητά πρέπει να δώσουν πρώτα και ποια μετά. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει να ακολουθούμε λίγο και το τι μας δίνει το ίδιο το παιδί. Δηλαδή ένα παιδί που φέρνει πράγματα στο στόμα, πέρα από το ότι αρχίζει να βγάζει δόντια και έχει αυτή την έντονη αίσθηση, θέλει πραγματικά να δοκιμάσει, θέλει να πάρει γεύσεις. Οπότε όσο πιο πολλές γεύσεις εισάγουμε εκείνη την περίοδο, στους 4 με 8 μήνες που βάζουμε τις κρέμες στο παιδί, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να τρώει περισσότερα φαγητά αργότερα. Θέλω να ρωτήσω για το πιπερό. Πότε κόβεται το πιπερό? Δύσκολο ερώτημα αυτό. Γενικά, πιπερό και πιπίλα, όσο πιο νωρίς τα κόψουμε, τόσο το καλύτερο. Στο χρόνο απάνω. Ναι, αν θα μπορούσαμε, όταν θα ξεκινήσει η μάσηση, να κόψουμε τον πιπερό, θα ήταν το καλύτερο από όλα. Η πιπίλα δημιουργεί πρόβλημα τελικά στην άρθρωση και στην ομιλία? Η εκτεταμένη χρήση πιπίλας, ειδικά μετά το πρώτο έτος, δημιουργεί μία δυσμορφία στη γλώσσα, στα δόντια, στον ουρανίσκο. Ναι. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν αργότερα στην άρθρωση. Ο θυλασμός βοηθάει στην ανάπτυξη, την εγκεφαλική και την γρήγορη ομιλία? Ο θυλασμός στην ουσία... Θυλαστικές κινήσεις που γίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία συνεχίζουν μετά το δεύτερο έτος ζωής, τρίτο, τέταρτο και θυλάζουν. Προσωπικά εγώ δεν έχω τέτοια εμπειρία, δεν γνωρίζω ακριβώς αν επηρεάζουν ή όχι, αλλά θεωρώ ότι δεν επηρεάζει. Ενώ προσθετική κατεύθυνση, ένα παιδί το οποίο έχει θυλάσει τους πρώτους μήνες της ζωής του, τον πρώτο χρόνο της ζωής του, από εκεί και πέρα δεν αφορά αυτή την ερώτηση. Το πριν, πριν αρχίσει να μιλάει κανονικά, θα μπορέσει ο θυλασμός να το βοηθήσει να οριμάσει πιο γρήγορα αυτή η ικανότητα? Από τη δική μου πλευρά πιστεύω πως όχι, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια μελέτη πάνω σε αυτό που να δείχνει το αντίθετο. Ωραία. Αλλά θεωρώ πως όχι. Έχω δει αρκετά παιδιά και λόγω τώρα της ειδικότητάς μου τα οποία δεν έχουν θυλάσει ποτέ. Mm-hmm. Είτε γιατί νοσηλεύτηκαν μικρά, είτε γιατί έχουν άλλες δυσκολίες. Ναι. Και πραγματικά έχουν ακολουθήσει τα αναπτυξιακά στάδια κανονικά. Χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το περίφημο καλαμάκι που θέλουμε εμείς οι γονείς να εισάγουμε νωρίς στην ζωή των παιδιών και είναι το πιο εύκολο όταν σταματάει το μπιμπερό. Είναι μια καλή λύση η πατέντα καλαμάκι? Βοηθάει? Ναι, πάρα πολύ. Και είναι κάτι που μπορεί να ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω από πόσο νωρίς το έχεις υπόψη σου, αλλά είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, 7ο, 8ο. Είναι εύκολο για το παιδί. Και νομίζω ότι. Εντάξει, είναι δύσκολο για ένα παιδί 7 μηνών να του πει 20 το ποτήρι και πιέζει μόνο σου νερό. Όχι, αλλά είναι αλλά κάτι το οποίο είναι το καθαρά και τεχνικό και μηχανικό, το οποίο μπορεί να το καταλάβει εύκολα. Ωραία. Θέλω να δούμε τώρα. Να φύγουμε από το πρώτο έτος, κάναμε τα πρώτα μας γενέθλια, προχωράμε παρακάτω και να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, πώς περιμένουμε να έχει εξελιχθεί ο λόγος του. Ωραία. Λοιπόν, από τον πρώτο χρόνο και μετά ξεκινάνε οι λέξεις, οι πρώτες λέξεις. Τον δεύτερο χρόνο, από πρώτο μέχρι δεύτερο χρόνο, περιμένουμε το παιδί να αρχίσει να βάζει δύο λέξεις στη σειρά, να αρχίσει να κάνει τις πρώτες του ερωτήσεις με δύο λέξεις. Περιμένουμε σιγά σιγά να κατανοεί περισσότερα πράγματα, να μπορεί να εκτελεί απλές εντολές, να μπορεί να δείχνει πράγματα, να παίρνει πράγματα, να μπορεί να παίζει σιγά σιγά καλύτερα, να είναι πιο συγκεντρωμένο. Οπότε καθαρά με την ομιλία του, δύο λέξεις, ένα λεξιλόγιο αρκετά μεγάλο, πάνω από 100 λέξεις, και όσο περνάει προς το τέλος της πρώτης διετίας, αυξάνεται κατά πολύ το λεξιλόγιο. Εκείνη την περίοδο είναι που λέμε ότι υπάρχει έκρηξη του λεξιλογίου, οπότε ξαφνικά από τη μία εβδομάδα μέχρι την άλλη μπορεί να έχει αυξήσει κατά 20-30 λέξεις το λεξιλόγιο του. Γεράσιμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουν πλούσιο λεξιλόγιο σε αυτή την ηλικία? Πρέπει να κάνουμε κάτι εξειδικευμένο ή απλά να τους μιλάμε όπως απλά θα να τους μιλάμε, να αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά? Αυτό γίνεται από την πρώτη μέρα που γεννιούνται. Ναι. Τα παιδιά συνεχώς απορροφούν πληροφορίες. Το ότι ξεκινάνε να μιλάνε μετά τον πρώτο χρόνο δεν σημαίνει ότι ο προηγούμενος χρόνος δεν ήταν τίποτα. Μιλούσανε μωρέ, αλλά με άλλη γλώσσα αυτά. Ναι, και κρατάνε όλες τις πληροφορίες. Δηλαδή, θα ξαναδώσω το παράδειγμα της ξένης γλώσσας. Πρώτα μαθαίνουμε να κατανοούμε και μετά αρχίζουμε να μιλάμε. Μας είναι πολύ πιο εύκολο να διαβάσουμε, ας πούμε, να ακούσουμε κάποιον να μιλάει μια ξένη γλώσσα παρά να τη μιλήσουμε εμείς. Το ίδιο και τα παιδιά. Πρώτα λαμβάνουν όλες αυτές τις πληροφορίες και μετά αρχίζουν και
και τις χτίζουν. Γιατί δεν αρκεί μόνο να ξέρεις μία λέξη. Πρέπει να βάλεις το σωστό χρόνο, αν είναι ρήμα, να βάλεις το σωστό πρόσωπο, να κολλήσεις μια άλλη λέξη, η οποία θα είναι συντακτικά σωστή δίπλα. Δηλαδή όλα αυτά να αρχίσουν να αναπτύσσονται. Αυτά συγκεκριμένα γίνονται γύρω στον τρίτο με τέταρτο χρόνο. Όπου αρχίζει και έχει μια άλλη δομή πια ο λόγος. Ναι, οι προτάσεις του είναι γύρω στις 8 με 10 λέξεις. Αρχίζει η σύνταξη να είναι πολύ καλύτερη. Μπορούν να διατυπώσουν πιο δύσκολες προτάσεις. Από την ηλικία των 4 ετών και μετά μπορούν τα παιδιά να κάνουν κατάτμιση λέξεων. Δηλαδή εκεί αρχίζει και χτίζει τη φωνολογική ενημερότητα, όπως λέμε. Μπορούν να χωρίσουν τις συλλαβές. Να τους βάλουμε, ας πούμε, μία λέξη και να χωρίσει ποιες είναι οι συλλαβές. Ή να μας πει από ποιο ήχο ξεκινάει μία λέξη. Όλα αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζονται. Στην ηλικία των 4. 4 με 5, ναι. Εάν δούμε, μάλλον. Πότε ανησυχούμε, πότε θα πάμε ένα παιδί στον ειδικό ή πότε θα συμβουλευτεί ο γονιός έναν ειδικό λογοθεραπευτή και πότε θα αρχίσει να σκέφτεται ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ωραία, σε ποια ηλικία πάρουμε, και λοιπόν, αν συμβαίνει τι. Ένα-ένα. Ως προς τη σύντηση ανησυχούμε όταν έχουμε περάσει τους 12 με 14 μήνες και το παιδί μας είναι ακόμα στις κρέμες. Ως προς την αντίληψη, εκεί στον πρώτο χρόνο πρέπει το παιδί να ξέρουμε ότι ακούει καλά, αντιλαμβάνεται καλά, βλέπει καλά. Δηλαδή θέλουμε όλες οι αισθήσεις του να είμαστε εξ αρχής σίγουροι ότι καθαρά οργανικά λειτουργούν σωστά. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να δούμε αν όντως το παιδί μας ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε. Εκεί, ας πούμε, μια σύγκριση είναι καλή. Η σύγκριση που κάνουν πολλές φορές οι γονείς στον πρώτο χρόνο είναι ότι το παιδί που ξέρουμε, ας πούμε, ή ο αδερφός του ή ο ανιψιός μας έχει μιλήσει τον πρώτο χρόνο, αλλά ο δικός μας δεν μίλησε. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Μας ενδιαφέρει όμως να έχει μια πολύ καλή κατανόηση. Να είναι ένα παιδί επικοινωνιακό που μπορεί να σου δείξει τι θέλει, να επικοινωνήσει μαζί σου είτε μέσω παιχνιδιού είτε μέσω νοημάτων και ας μην μιλάει. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Μπορεί να καθυστερήσει η ομιλία, ειδικά στα αγόρια καθυστερεί λίγο περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν μιλάνε, αλλά είναι τόσο πολύ επικοινωνιακά που δεν μας ανησυχεί καθόλου. Ναι. Θα πρέπει το αργότερο μέχρι το δεύτερο χρόνο να έχει ξεκινήσει, τουλάχιστον να κάνει φράσεις με 2-3 λέξεις. Αλλά βλέπουμε πολλά παιδιά που δεν το καταφέρουν αυτό και παρόλα αυτά μέσα στον τρίτο χρόνο φτάνουν και τους συνομιλητές. Ναι, τα κάνουν όλα μαζί. Σίγουρα ανησυχούμε στα 2 χρόνια αν δεν το έχει κάνει, αλλά το βασικό που θέλουμε είναι η κατανόηση. Ναι. Δηλαδή να κατανοεί, να έχει επαφή με τους γύρω του, να συνεργάζεται, να είναι κοινωνικό. Αυτά είναι πράγματα που μας ενδιαφέρουν από πολύ νωρίς. Δηλαδή όταν έχουμε ένα μωρό κάτω του έτους, το οποίο βλέπουμε ότι έχει ένα πλανές βλέμμα ή δεν συνεργάζεται με την μητέρα ή δεν φέρνει πράγματα στο στόμα, δεν αγγίζει τίποτα, αυτό μας ανησυχεί. Οπότε και αντίστοιχα πάντα σε συνεργασία με έναν ειδικό, βλέπουμε, κρίνουμε τι σημαίνει σε κάθε παιδί και βάζουμε κάτω όλους τους παράγοντες. Σωστά. Έχει σημασία πόσο νωρίς ή αργά μίλησαν οι γονείς. Όλα τα μετράμε. Δηλαδή, πολλά από αυτά σχετίζονται με την κληρονομικότητα. Πότε μίλησε, πότε περπάτησε. Όλα αυτά μετράνε, αλλά μια άμεση σχέση δεν μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε ένα ιστορικό από μια οικογένεια και να δούμε ότι όντως και οι γονείς καθυστέρησαν. Αλλά μπορεί να δούμε ένα παιδί που να δυσκολεύεται, αλλά οι γονείς να είχαν πάει μια χαρά. Ή μπορεί η κληρονομικότητα αυτή να πηγαίνει ακόμη πιο πίσω στις γενιές. Να είναι ο παππούς ή ο προπάππους ή κάποιος άλλος πίσω, ο οποίος να είχε μια αντίστοιχη παθολογία. Παιδί το οποίο δεν μιλάει καθαρά, έχει περάσει τα 3, έχει περάσει τα 4 έτη, μας ανησυχεί όταν εμείς αντιλαμβανόμαστε. Ο γονιός καταλαβαίνει τι λέει το παιδί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Είναι ασφαλές αυτό, ότι μα εγώ καταλαβαίνω τι λέει το παιδί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Αυτό εξαρτάται από την ηλικία. Δηλαδή, συνήθως από τα 2-3 χρόνια και μετά θα πρέπει να είναι κατανοητή η ομιλία του παιδιού σε τρίτους. Σε τρίτους. Ο δεύτερος χρόνος στην ουσία που είναι οι πρώτες λέξεις, εκεί συνήθως η μητέρα και ο πατέρας. Είναι όλα κωδικοποιημένα. Αλλά από εκεί και μετά αρχίζει να συναναστρέφεται και με άλλους. Οπότε κάποιες λέξεις μπορεί να λιώνει κάποια φωνήματα, αλλά παρόλα αυτά θα είναι σταθερές οι παραγωγές του. Οπότε θα μπορεί να το καταλάβει και κάποιος τρίτος. Μπεμπεκίστικα μιλάμε στα παιδιά μας. Όχι, αυτό προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να δίνουμε και σωστή πληροφορία στα παιδιά. Δηλαδή, όταν θέλουμε το παιδί μας να έχει ένα εμπλουτισμένο λεξιλόγιο και να μπορεί να ξεκινήσει να μιλάει νωρίτερα, που δεν εξαρτάται τόσο πολύ από εμάς βέβαια, αλλά να του δώσουμε όλες τις προοπτικές να το κάνει καλύτερα, πρέπει να του μιλάμε σωστά, να του μιλάμε αργά, να το αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο, να παίζουμε μαζί του,
να διαβάζουμε βιβλία μαζί του, να αποφεύγουμε όσο μπορούμε την τηλεόραση, τα κινητά, τα τάμπλετ, τα οποία δεν είναι διαδραστικά, και να επιδιώκουμε περισσότερο την κοινωνική επαφή για να αυξήσουμε τις πιθανότητες. Πριν ξεκινήσεις να απαντάς, σκεφτόμουν ότι η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι ποια είναι η πιο χρήσιμη συμβουλή που θεωρείς ότι μπορείς να δώσεις στους γονείς. Νομίζω ότι αυτό που μόλις είπες είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σαν Ευαγγέλιο. Να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας, να έχουμε αλληλεπίδραση, να τους μιλάμε, να τα ακούμε, να τα κοιτάζουμε όταν μιλάμε. Σωστά. Και να μην τα αφήνουμε να τα διαπαιδαγωγεί η τηλεόραση, τα τάμπλετ. Γεράσιμε, εμείς οι γονείς πόσο ενημερωμένοι είμαστε για την ομιλία των παιδιών μας, για τα στάδια, τα αναπτυξιακά και πώς αυτά σχετίζονται με τα αντίστοιχα στάδια ανάπτυξης του λόγου? Θεωρώ ότι πλέον οι γονείς είναι αρκετά ενημερωμένοι στο κομμάτι αυτό. Τώρα, κατά πόσο η πληροφορία που έχει ο κάθε γονιός είναι η σωστή ή η σύγκριση που κάνει κάθε φορά στο μυαλό του είναι η σωστή, εκεί έχω περισσότερους συνδυασμούς. Γιατί είναι ένα μεγάλο debate αυτό μεταξύ των γονιών, ναι, σε σχέση με και με το πότε θα ξεκινήσει το παιδί να μιλάει και με το πότε θα ξεκινήσει να μιλάει καθαρά και τι μπορεί να φταίει για το ότι το παιδί δεν μιλάει καθαρά, και σύγκριση και μεταξύ σε δύο αδέλφια και σε παιδιά του ίδιου περιβάλλοντος και της γειτονιάς και του σχολείου. Και είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας άγχους, θέλω να σου πω, από πλευρά, μάλλον στους γονείς, για το λόγο των παιδιών. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Πολλές φορές η σύγκριση βοηθάει, αλλά συνήθως βοηθάει όταν συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Ναι. Παιδιά κοντινής ηλικίας, παιδιά...